Καλωσορίσατε. Καλησπέρα σας. Τώρα, με αυτά τα δεδομένα, αντιλαμβάνομαι ότι τίθεται και ένα θέμα διαπραγματεύσεων έτσι, για το τι επιδιώκει η άλλη πλευρά. Κοιτάξτε, σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, εκείνο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι να αμφισβητείται με μια συντριπτική πολιτική πλέον η υπόθεση της Ζωνικής Διακοινωτικής Ομοσπονδίας. Ναι. Επαναλαμβάνω και σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, όχι μόνο στο πολιτικό. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης μπορούν να αναλυθούν μέσα από διάφορους φακούς των εξελίξεων των τελευταίων χρόνων. Για παράδειγμα. Πάντως, μέχρι πρότινος υπήρχε μια πλειοψηφία, τουλάχιστον ένα πλειοψηφικό ρεύμα στα κατεχόμενα, που ήταν υπέρ της Ζωνικής Διακοινωτικής Ομοσπονδίας. Η έκφραση επιθυμίας για τη μορφή λύσης του κυπριακού προβλήματος διαχρονικά σε δημοσκοπήσεις και εφόσον δεν υπήρχε και η ελπίδα, δεν ήταν κοντά. Ναι. Η λύση του κυπριακού προβλήματος ήταν περισσότερο τα δύο κράτη, όπως και αντίστοιχα στη δική μας πλευρά ήταν περισσότερο το ενιαίο κράτος. Η σημαντική εξέλιξη που βλέπουμε σε αυτήν τη δημοσκόπηση, τουλάχιστον στο πρώτο της μέρος, έτσι όπως έχει δημοσιευθεί σήμερα, είναι η πλειοψηφική αντίδραση ενάντια στις δηλώσεις της τελευταίας Τούρκων αξιωματούχων που παραπέμπουν σε άλλου είδους λύσεις, όπως για παράδειγμα η ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία. Εκείνο που νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε. Είναι το γεγονός ότι σε περιόδους που δεν φαίνεται κοντά η λύση του κυπριακού προβλήματος, ενώ μεγαλώνει την ίδια στιγμή η πίεση πάνω στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, βλέπουμε φυγόκεντρες δυναμικές να ενισχύονται. Mm-hmm. Πάντως φαίνεται ότι ριζώνεται, αν θέλετε, η ιδέα του εμείς από εδώ και εκείνοι από εκεί. Δυστυχώς υπάρχει ένα πλειοψηφικό ρεύμα που δεν αντιλαμβάνεται πλέον τον κοινό χώρο, ναι, της Κύπρου, δηλαδή τον κοινό χώρο κοινή δραστηριοποίηση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ξέρετε, αυτό το αντιπαραβάλλουμε, αν θέλετε, με τα όσα συνέβαιναν στα κατεχόμενα μια πενταετία προηγουμένως με τις μεγάλες συγκεντρώσεις τότε στον αστερισμό τότε του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Νομίζω ακριβώς έχει περάσει και ανεπιστρεπτεί αυτό. Αυτό φαίνεται ότι εδέχτηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα από τη στιγμή της ανόδου των δυνάμεων που στηρίζουν τον Ντερβίς Ερόγλου στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, με την έννοια του ότι οι συνθήκες που εγέννησαν το μεγάλο κίνημα του 2002-2004 είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψουν αυτή τη στιγμή. Αυτό ως δεδομένο δίδει κάποια κατεύθυνση στη δική μας πλευρά, δηλαδή πώς αξιοποιείται αυτό? Μας δίδει ένα μήνυμα ότι χρειάζονται εργαλεία και στην άλλη πλευρά. Το ένα είναι αυτό. Το ένα είναι πάρα πολύ σωστό, ότι χρειάζεται πιο άμεση και συνεχής επαφή με δεσμάζεται στον τουρκοκύπριο συμπατριωτό μας, οι οποίοι είναι πιο θετικοί προς τη συνεργασία, τη συμβίωση σε έναν ομοσπονδιακό κράτος. Το δεύτερο όμως, που ίσως να απευθύνεται και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, είναι πλέον η πολιτική ξεκάθαρης αμφισβήτησης από την Τουρκία της Ζωνικής Διακοινωτικής Ομοσπονδίας. Ίσως αυτό να πρέπει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο και τις δικές μας φωνές σύγκλησης συμφερόντων με την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο ζήτημα της ομοσπονδιακής λύσης. Άρα, για να το πω διαφορετικά και πιο απλά, αυτό που υπενήσεστε είναι ότι είναι η απόδειξη ότι αυτή η λύση δεν βολεύει καθόλου την Τουρκία, γι' αυτό και δεν την σπρώχνει προς τα εμπρός. Δεν την κατοχυρώνει καθόλου στο νησί, τα συμφέροντα. Ακριβώς. Επιπρόσθετα σε αυτό που έχετε αναφέρει, είναι αν μελετήσει κάποιος τις καθημερινές αντιδράσεις οργανωμένων συνολών των τουρκοκυπρίων ενάντια σε αυτήν την πίεση που εισάγεται με έναν άγαρπον τρόπο από την Τουρκία, νομίζω ότι μπορεί να καταλήξει εύκολα στο συμπέρασμα.